Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος που παρακολουθούσαμε αποτροπιασμένοι και συγκλονισμένοι κάθε στοιχείο που έβλεπε το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού της περιοχής μας, για τον κατεξακολούθηση βιασμό του από ένα πραγματικό απόβρασμα της κοινωνίας, έναν φιλάνθρωπο επίτροπο της Εκκλησίας, τον Ηλία Μίχο, ένα πραγματικό τέρας που γεννήθηκε από τη σαπίλα του ίδιου του συστήματος, το οποίο γεννά τέρατα. Σε μια περίοδο που γινόμαστε λοιπόν μάρτυρες συνεχιζόμενων περιστατικών κακοποίησης, βιασμών, μαστροπίας, ρατσιστικών επιθέσεων, εργοδοτικών εγκλημάτων και άλλων εγκλημάτων, όπως τα Τέμπη, που εκφράζουν τη σύψη της κοινωνίας που ζούμε, αλλά αποκαλύπτουν περίτρανα τις ευθύνες του κράτους και γι' αυτό καταβάλουν κάθε προσπάθεια συγκάλυψής τους. Γιατί τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει, δεν θα συνέβαινε, αν όλοι αυτοί που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα δεν είχαν μαζί τους το κράτος. Δεν είναι μόνοι τους. Έχουν από πίσω το κράτος τους. Ένα κράτος που εξαφανίζεται όταν είναι για τα δικαιώματά μας, την προστασία μας, την ασφάλειά μας, τη ζωή μας, αλλά εμφανίζεται γρήγορα και κατευθείαν όταν είναι να καταστήλει τους αγώνες μας για τα δικαιώματά μας, όπως συμβαίνει λίγο παρακάτω από εδώ. Δεν είναι πουθενά αυτό το κράτος όταν χρειάζεται να προστατέψει τις οικογένειες, τους εργαζόμενους και τα παιδιά μας, αλλά εμφανίζεται αμέσως για να μπαζώσει και να αποκρύψει αυτά τα εγκλήματα. Αυτό το κράτος είναι παντού όταν πρόκειται να υπερασπιστεί την πολιτική τους που βάζει το κέρδος πάνω από τις ζωές μας. Αυτό το κράτος τους έχει τις κυβερνήσεις που το διαχειρίζονται. Έχει τις κυβερνήσεις που διαχρονικά, μέρα τη μέρα, εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές που θέλουν να επιβάλλουν την ατομική ευθύνη, να ρίξουν τα βάρη σε εμάς, τις οικογένειες, και έτσι να ενισχύουν και την απόλυτη εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς τους. Είναι αυτές οι πολιτικές που ποτέ δεν είχαν και δεν θα έχουν στο επίκεντρο της πολιτικής τους το παιδί και δικαιολογούν την απουσία της κρατικής προστασίας εκχωρώντας τα όλα στους ιδιώτες, αλλά και φανερώνουν στην πραγματικότητα τη βία που οι ίδιοι ασκούν στα παιδιά μας, που είναι και τα πρώτα θύματα αυτής της πολιτικής. Τι να πρωτοπούμε για τα κακοσυντηρημένα σχολεία που πέφτουν τα ταβάνια πάνω από το κεφάλια μας, τις ελλείψεις σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, τις μονάδες ψυχικής υγείας, τα κέντρα προστασίας για το παιδί που τώρα με το νέο νομοσχέδιο πάνε να τα καταργήσουν. Σε μια εποχή που η ακρίβεια, η ένταση της φτώχειας γίνονται συνθήκες που αυξάνουν τις κοινωνικές παθογένειες. Αποτέλεσμα και αυτά της ίδιας πολιτικής, πάντα ενάντια στα δικαιώματά μας. Ένα κράτος που είναι εχθρικό απέναντί μας και που η δικαιοσύνη του δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους. Είναι φανερό λοιπόν πως η συγκεκριμένη εισαγγελική πρόταση αποτελεί ξέπλυμα του παιδοβιαστή Ηλία Μίχου αλλά και των υπόλοιπων δραστών που εμπλέκονται. Δεν ικανοποιούμαστε λοιπόν με τίποτα λιγότερο από την παραδειγματική τιμωρία τους. Μόνο μέσα από τον αγώνα μας που θα παλεύουμε για τους αδύναμους κάθε μέρα και θα υπερασπιζόμαστε τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών μας και των οικογενειών μας, θα βρεθεί δικαιοσύνη. Καμία συγκάλυψη, κανένα συμβιβασμός, καμία ανοχή. Κόντρα στην παρακμή και τη σαπίλα του συστήματος, παλεύουμε να γίνουμε εμείς η ασπίδα προστασίας των δικαιωμάτων μας, των δικαιωμάτων των παιδιών μας.